Παράπονα, όχι από εσάς παράπονα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Έχω παράπονα από την ομάδα μου για ακόμη μια φορά. Αυτό το σκηνοθέτη που μου έχουν φορτώσει, το Γιάννη Γαλανούλη, το 6-6 σεζόν τώρα. Όχι, μην χειροκροτείτε, όχι. Γιατί λέει παντού ψέματα για μένα, είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής και τα λοιπά και κάτι τέτοια λέει, μόνο μαζί σου συνεργάζομαι. Συγγνώμη Γιάννη, θα τα πω κι ας είμαστε στον αέρα, δεν με νοιάζει. Είδες Globetrotters, βγήκε άνθρωπος από το Κατμαντού και είπε ότι υπάρχει καλύτερος παρουσιαστής στο Νεπάλ. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Πάμε, Γαλανούλη, να το φτιάξουμε. Πάμε τώρα. Απευθείας από το Εδιμβούργο, Βάλια Χατζηθεοδόρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σκοτσέζι. Από τα βάθη της Σκωτίας. Αυτό το λένε κιλτ. Αχα. Δεν λέω τίποτα άλλο, ιδέα, ξέρεις τώρα, εγώ φτιάχνω... Διάφορα. Δεν λέω τίποτα, τέλος εδώ. Σαν τη Βάλια δεν θα βρείτε που φαινά. Σε λίγο, ένας από τους τρεις θα έχει και το προνόμιο να είναι ένας από τους χίλιους που έφτασαν μέχρι το τελικό και ένας από τους ακόμη λιγότερους που έφτασαν μέχρι το μεγάλο δώρο, τον Nissan Juke. Όλα αυτά μέσα στην επόμενη ώρα που ξεκινάει αυτή τη στιγμή με μία λεξομαχία. Η κατηγορία είναι «Υπάρχουν στο χάρτη». Υπάρχουν στο χάρτη. Νικόλα. Τίγρης και Εφράτης. Τα ποτάμια. Τίγρης και Εφράτης. Δύο ιστορικοί ποταμοί που σου δίνουν τα πρώτα σε 100 ευρώ και μου δίνουν το δικαίωμα να ξεκινήσω από εκείνη την πλευρά και να γνωρίσω πρώτα τις κυρίες μας, την Ανθή. Καλώς την Ανθή. Το όνομα από τη γιαγιά. Από τη γιαγιά. Γιαγιά Ανθούλα. Ανθούλα. Από πού ήταν η γιαγιά? Αγρίνιο. Η συγκεκριμένη γιαγιά. Η συγκεκριμένη. Και πήρε εσύ το αγρινιώτικο το όνομα και τη μισή καταγωγή από εκεί, η άλλη μισή. Η άλλη μισή είναι εξωτερικό, Ρουμανία. Ω, Ρουμανία και Αγρίνιο, δυνατός. Δυνατό. Πολύ δυνατός συνδυασμός, πάρα πολύ ωραία. Μένεις στην Αθήνα, φαντάζομαι τώρα. Ναι, Αθήνα. Η γιαγιά η Αθή είναι στη ζωή. Εννοείται. Μας βλέπει κιόλας. Εννοείται. Γιαγιά είναι εδώ το εγγόνι με το όνομά σου. Η εγγόνος η όμορφη. Να τη χαίρεστε, γιαγιά. Να μας επιθυμείς, θα περνάμε πολλά μηνύματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα πάμε στην Όλγα μας. Καλώς το κορίτσι. Καλησπέρα. Γιαγιά έχουμε, μας βλέπει. Γιαγιά έχουμε, αλλά όχι την Όλγα. Όχι την Όλγα, την άλλη γιαγιά. Την Βαγγελιό. Την αγαπάμε και τη γιαγιά την Βαγγελιό. Ένα νερό και ένα Βαγγελιό και κάτσε να δεις την εγγονή σου την Όλγα που ήρθε εδώ να παίξει. Η γιαγιά που μας βλέπει τώρα, πού είναι, σε κάποια. Από τη Λίμνο. Λιμνό. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σιγά σιγά πλωνόμαστε. Έχουμε πιάσει Αγρίνιο. Πιάσαμε και τη Λίμνο. Σε καλωσορίζω και εσένα και πάω στον Νίκο να μαντέψει τώρα μισό λεπτό η Βάλια. Ο Νίκος με αυτή τη φυσιογνωμία εδώ, από πού μπορεί να είναι η καταγωγή του στην Ελλάδα. Αν είσαι από το εξωτερικό, πες το τώρα. Όχι, δεν είμαι. Ελλάδα, λοιπόν. Ο Πέτρο, δεν το έχω με τις μαζευτιές. Βόρεια νότια. Πώς το κόβεις, βόρειο νότιο. Εγώ το έτσι φυσιογνωμικά τον κόβω. Βόρειο. Τον κόβω βόρειο κι εγώ. Λέγε. Υπηρώτης. Υπηρώτης. Εντάξει, στο βορρά ανήκουμε. Παρακαλώ, καλώς ήρθατε. Να. Πράγματα, Ιωαννίνα. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εσείς είστε κοντοχωριανοί, μπορώ να πω τώρα. Τι είναι, Αγρίνιο Γιάννη, δύο ώρες δρόμος τώρα. Μπορεί να μείνει και λιγότερο πια με τους καινούργιους δρόμους. Σας καλωσορίζω. Δεν θα χρειαστεί να πάτε πουθενά αυτή τη στιγμή και για μία ώρα. Εάν κερδίσετε το αμάξι, στο καλό να πάτε και στα Γιάννενα, να πάτε και στο Αγρίνιο. Πάτε στο πλοίο και φύγετε. Πρώτος γύρος αμέσως τώρα. Νικόλα, ξεκινάς. Η κατηγορία έρχεται τώρα και γυρίζεις. Μόλις πάρουμε κατηγορία. Για να πάμε. Οικονομία. Λοιπόν, είναι μία έννοια που έχει να κάνει με τα οικονομικά. Νικόλα μου, καλή αρχή. Πάμε. Με 20 ευρώ δεν είναι και η καλύτερη, αλλά είναι μία αρχή. Αλλά θα το έχουμε. Ας πούμε το σίγμα που είναι και λίγο σίγουρο. Είναι, σίγουρο δεν είναι κανένα. Λίγο. Απλώς είναι λίγο πιο φίρμα, να έτσι. Το πω εγώ έτσι. Φιρμάτο. Υπάρχει μόλις ένα. Γύρισε ξανά. Το ταφ. Ταφ.
Αυτό δεν υπάρχει. Είναι η ώρα της Ανθής να κάνει σεφτέ. Καλή αρχή. Και η αρχή σου είναι καλή όντως, γιατί είναι για 100 ευρώ. Σε ακούω. Κάπα. Έλα τώρα και ήταν 100 ευρώ. Όλγα, καλή επιτυχία και σε σένα. Μπορεί να είναι και επιτυχημένο το ξεκίνημά σου, μπορεί, δεν ξέρω ακόμη. Θα το μάθουμε σε λίγο. Μόλις μας πεις ένα γράμμα. Το ρο. Μπράβο. Και τώρα θα πρέπει να αποφασίσεις αν σηκώνεις το ερωτηματικό των 500 ή της χρεοκοπίας. Θα το σηκώσω. Αυτονόητα είναι αυτά για 40 ευρώ, παρακαλώ. Σηκώσέ το. Αν είναι 500. Ναι, ρε, Όλγα. 540 ευρώ. Μάνι, μάνι. Καμιά φορά, Βάλια, αφήνω εγώ τους παίκτες μας να σηκώσουν τις φέτες του τροχού της τύχης, να έχει χρεοκοπία στην άλλη πλευρά, μόνο και μόνο για να νιώσουν όλο το συνέστημα μόνοι τους. Και η πραγματικότητα είναι ότι όταν τα αντικρίζουν, δεν το πιστεύουν. Δηλαδή τώρα, προσέξτε, το σήκωσε η Όλγα και κάνει. Είναι 500, δεν είναι. 500 ήταν, κορίτσι μου, μπράβο. Ευχαριστώ. Με το πρώτο σου γύρισμα, εκτάκτα. Προφανώς και μπορείς να αγοράζεις, να γυρίζεις, ό,τι θέλεις. Θα γυρίσω. Α, κάποιος έχει κοκαλάκι νυχτερίδας, καλημέρα, έλα. Τονί. Όχι. Είσαι καλή στη γυροβολιά, δεν είναι εύστοχη μαντεψιά. Μένει εκεί τον μπαλαντέρ, παίζει ο Νίκος, για τον οποίο μαντέψαμε σχεδόν σωστά ότι είναι από την Βόρεια Ελλάδα, είναι από την Δυτική. Επάγγελμα, όπως βλέπεις. Τι έχεις πάθει σήμερα και με ζορίζεις. Τον Νίκο, δεν τα ξέρω αυτά. Ο Νίκος δεν τον έκανες παιδίατρο εύκολα. Παιδίατρο, όχι. Εύκολα. Ίσως γιατί μοιάζει. Κάτι σε οικονομικά. Ίσως γιατί μοιάζει με το παιδίατρο το δικό μου παιδί. Καμία σχέση, ε. Καμία σχέση, εντάξει. Ωραία, μπράβο μας. Είμαι δυσυπόστατος, είμαι στους υπολογιστές, αλλά έχω και σχολή κουνγκ φου. Σχολή. Κουνγκ φου. Είμαι δάσκαλος παραδοσιακού κουνγκ φου. Τι είπες τώρα, κουνγκ φου. Ω, ναι. Του κουνγκ φου την πόρτα όσο θέλει. Βρόντα γαλαξία τώρα με ένα γράμμα. Πι. Πι, όπως λέμε κουνγκ φου πάντα. Πάντα. Μπράβο. Έτσι. Δυστυχώς ούτε γαλαξία ούτε πάντα. Θα κάνω τώρα μάντις. Ανθή. Θα με μάθεις, Νίκο, θα με μάθεις. Γιατί ή θα χάσει ή θα τα οικονομήσει. Μάνα θα τα οικονομήσει. Λοιπόν. Μη. Μη. Μάντις. Μάντις. 300! Μπράβο. Μπορείς να αγοράζεις, μπορείς και να γυρίζεις. Θα γυρίσω. Βρε, βρε. Το κορίτσι αυτό. Είναι πάρα πολύ τυχερό. Γάμα. Μπράβο. Πόσο έχουμε. 500, στρογγυλά. Μπράβο, ρε, στρογγυλά. Παιδί. Λέω να αγοράσω το Α. Α. Πάρα πολύ όμορφα. Και γυρνάω. Για 20 ευρώ. Λάμδα. Ναι. Mm. Ένας όρος που συσχετίζεται με τα οικονομικά. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις βρει κάτι. Ή μέχρι στιγμής πάμε στην τύχη. Πάμε στην τύχη. 4.20. Και όπως θα λέγαμε και στο χωριό, Ανθουλιά! Πάμε για το σούπερ μάρκετ. Βήτα. Οπ, φρένω εδώ. Τα 4.20 μένουν εκεί, αλλά περνάμε στην παίκτρια που έχει περισσότερα και είναι η Όλγα, που έχει 540. Γυρνάει η Όλγα, αποφασισμένη. Να το πω τώρα που είμαι μετά Χριστόν Προφήτης, να το πω. Να το πεις, να το πεις. Με 540 δεν σου πήγε, πέρασε το μυαλό να πάρεις ένα φωνιεντάκι έτσι να χαλαρώσεις. Βασικά το ξέρω, αλλά... Ήθελες κι άλλα. Ναι. Απλιστή. Τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, και εγώ αυτό θα έκανα, δεν είναι θέμα. Να είσαι άπλιστος, είναι θέμα ότι είναι η αρχή και λες τώρα, θα τα πάρουμε τώρα, θα τα οικονομήσουμε. Ο Νίκος, μπράβο του, δεν έχει καθόλου, είτε ένα εικοσάρικο. Αν το λύσει θα τα κάνω 100. Αν δεν το λύσει, μπορεί να μεγαλώσει. Μπορώ να το λύσω, αλλά θα παίξουμε. Βέβαια, γιατί εκεί που έχεις 20 θα τα κάνεις 50. Το φύ. Έτσι. Γιατί κάτω από 100 ντρεπόμαστε εμείς σαν εκπομπή, σαν Βάλια, σαν Πέτρος. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ακούσω γρίφο για 50 ευρώ. Έμεση φορολογία. Έμεση φορολογία. Μπράβο. Γιατί τι έγινε σε αυτό το γύρο. Η Όλγα είχε πάνω από 500 ευρώ, η Ανθή είχε πάνω από 400 ευρώ. Ο Νίκος δεν είχε ευρώ, έλυσε το γρίφο, πήρε 100 και παραμένει πρώτος με 200. Δεύτερος γύρος, όσο το ρίχνω στα σκληρά. Χυμό σήμερα, στημένο.
Έτσι είναι η διατροφή, η Όλγα μου. Κάνεις διατροφή? Δεν κάνω, όχι. Δεν χρειάζεσαι, Όλγα μου, γι' αυτό δεν κάνεις. Μερικοί που χρειάζονται και ξεχωρίζονται στο μάχη και βάζεις κάρο που κάμισο. Δηλαδή, Πέτρο. Εγώ. Κάνεις εσύ διατροφή. Τώρα κάνω και γι' αυτό βάζω κάρο που κάμισα. Γιατί κόβει, ξεγελάει. Είναι 3D η φάση του στομαχιού. Και ξεγελάει. Αλλά εδώ. Και μούλι, σαν τα μωρά. Δύσκολο. Σαν τα μωρά. Αφή, κατηγορία, πες μου. Κατηγορία, είναι εφιολόγημα. Εφιολόγημα. Μια ξυπνάδα. Το έχει πει κάποιος. Και πού να φανταστεί ότι θα τη βάζαμε γρίφο στον τροχό της τύχης. Μάγκα τον κάναμε, πάμε Αφή μου. Ποιος να έχει πει αυτό το εφιολόγημα, ποιος? Σίγμα. Θα ρωτήσω, μιας και έχουμε αποκαλύψει ήδη δύο γράμματα, αν η Όλγα και ο Νίκος θέλουν να αποκαλύψω μερικά στοιχεία για τον γρίφο. Ναι, γιατί όχι. Ναι, ναι. Ναι, κανένα πρόβλημα. Ναι. Νομίζω δεν βοηθούμε πάρα πολύ την Ανθή. Είναι κάτι που υπόθηκε από τον Τζον Κένεντι. Το καλό είναι ότι το ξέρετε όλοι. Ναι. Το κακό είναι ότι έχει πει χιλιάδες πράγματα που έχουν μείνει στην ιστορία. Ανθή. Νίκοση. Κάπα. Κένεντι. Ωραία. Νι. Το νι. Τώρα, μόνος μου χειροκροτώ. Πάμε να διπλασιάσουμε τα λεφτά μας. Γάμα. Αυτό που έπρεπε να πούμε σωστά, σε αυτό κάναμε το λάθος μας. Και έτσι ήρθε η στιγμή να παίξει η Όλγα και πάλι, η οποία δεν μου είπε, ήρθε μόνη της εδώ σήμερα. Όχι, έχω φέρει δύο φίλους μου. Δύο φιλαραγιά. Ναι. Γουρικά. Ελπίζω. Ναι, δεν τους φαίνεται μέχρι τώρα. Όχι, μη τους αδικείς. Το ταφ. Το ταφ. Πολύ ωραία, ξαναγύρισε, ήταν τα πρώτα 50. Και άλλα 20. Το ρο. Ωραίο. Αυτό ήταν καλύτερο να το πεις πριν να πάρεις 100. Τώρα έχεις σύνολο 90. Το λάμδα. Όχι. Και ο Νίκος παίζει τώρα. Ο Νίκος προηγείται με 200 ευρώ στην τράπεζα. Το χ. Χ. Χωακίν. 2.100 ευρώ. Μπράβο σου. Το μη. Είσαι στα 130, νομίζω ψάχνουμε το μεγάλο γράμμα ή το μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Όχι. Όχι μεγάλο ποσό τουλάχιστον. Το πι. Ένα πι. Το εφιολόγημα που έχει πει ο Τζον Κένεντι σχηματίζεται σιγά σιγά. 150 ο Νίκος. Ίσως τώρα το μεγάλο, ίσως τώρα... Όχι. Άλλη 20. Το... Ποιο λέει? Ο Δέλτα. Ο Δέλτα, ε. Και το Δέλτα υπάρχει. Ένα-ένα τα βρίσκεις, Νικόλα μου, όμως. Ναι, τα βρίσκω ένα-ένα. Και δεν ανεβαίνουμε. Τα... 670, προφανώς και μπορείς να αγοράσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο το θέλεις. Πάμε να γυρίσω. Γυρίζουμε, λοιπόν. Όχι, ρε φίλε, τώρα. Τέταρτο συνεχόμενο εικοσάρικο. Δεν γίνεται. Έλα. Ναι. Θα πούμε το θήτα. Το θήτα. Όπα. Διπλό. Κοίτα να δεις τώρα. Έχει βρει ο άνθρωπος 5-4 γράμματα και βγάλει 100 ευρώ. Το σύνολο είναι οριακά πάνω από τα 200. Πάμε. Άντε να δούμε. Κάκα. Καλά. Αχ. Το φι. Και το φι δεν υπάρχει. Γιατί έχουμε και πρέπει και οφείλω να το πω ένα σύμφωνο ακόμη. Αν δεν το έχεις βρει το σύμφωνο που λείπει. Το έχω βρει. Άρα έχεις βρει όλο το γρίφο. Έχω βρει όλο το γρίφο, οπότε ναι. Οφείλω να σου πω ότι έχεις 100 ευρώ αν τα πάρεις. Είσαι δεύτερη με 100. Ναι. Εάν γυρίσεις, ό,τι σου φέρει ο τροχός. Λέω να πάρω το ρίσκο. Νομίζω ότι είναι λογικό. Δεν σου βγήκε, το πήρες ωστόσο, δεν πειράζει. Θα πω το ξύ. Το ξύ. Ας πάρεις άλλα 30 ευρώ και πάμε να μου πεις και να μας πεις, να τα ακούσει όλη η Ελλάδα, τι είπε ο Τζον Κένεντι κάποτε και μετά θα σου πω, επειδή δεν το γνωρίζω κι εγώ, τι έχω κρυφοκοιτάξει στις σημειώσεις του αρχισυντάκτη μου Στάθη του Μαντά για να το παίξω έξυπνος. Υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω σε 10 χρόνια. Έτσι.
Αυτό το έχει πει ο Τζον Κένεντι όταν επισκέφτηκε την Ιρλανδία. Όλοι οι Κένεντι, το Κενεντέικο είναι από την Ιρλανδία. Βέβαια, όχι μόνο ο Κένεντι, αλλά και μισή Αμερική κατάγεται από την Ιρλανδία. Και έτσι, όταν πηγαίνει ένας πρόεδρος που κατάγεται από εκεί, χαιρετεί όλη η Ιρλανδία. Βγαίνουν στους δρόμους, ξεκινάνε τα Σεντ Πάτρικ νωρίτερα. Το ξέρεις αυτό. Για να πάει εκεί ο Κένεντι, καταλαβαίνεις τι προετοιμασία υπήρχε. Κάνα δύο χρόνια το ετοιμάζανε. Και σου λέει: έτσι είστε, θα κάνω τα υπόλοιπα 10. Πάρε τώρα 130 ευρώ να μάθεις και πάμε στον τρίτο γύρο που παίζει πρώτη η Όλγα. Όλγα, χαλαρά να πάρουμε για κάποια κατηγορία. Γυρίζει, βρε. Θεά, μπράβο, Όλγα. Έλα εδώ. Συγχαρητήρια. Κοίτα τον πίνακα. Πες μου το πρώτο γράμμα. Το σίγμα. Το σίγμα, θα λέγει ούτως ή άλλως. Κατηγορία. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσεις, μόλις πάρουμε κατηγορία τώρα. Η κατηγορία είναι στο στρατό. Στο στρατό. Λοιπόν, τρεις λέξεις. Να δω, θα γυρίσεις και να δω αν θα ξαναπείς το σίγμα. Θα λέει μόνη της, ωραία. Θα κρατήσει το λόγο σου. Θα το πω ξανά, το σίγμα. Α, το κράτησε το λόγο της. Και παίρνει μία δωρεπιταγή από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας αξίας 100 ευρώ. Σούπερ μάρκετ πηγαίνουμε. Δύο-τρεις φορές το χρόνο. Χριστούγεννα, Πάσχα. Συχνά. Πηγαίνω για όλη τη χρονιά. Α, τέτοια ψώνια κάνεις. Εντάξει. Τότε κέρδισε και άλλη επιταγή. Μετά για κάτι που όλη τη χρονιά. Ωραία, για να πάω παραπάνω. Για 30. Το πει. 150 στο σύνολο. Ωραία. Θα γυρίσω. Τονί. Το πήρε, παιδιά. Μπράβο, σήκωσε το. Αυτό το μπαλαντέρ θα τη δώσει δυνατότητα, εφόσον πάει στον τελικό, να έχει ένα επιπλέον σύμφωνο. Το ρο. Ρο. Τρία, 50. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Το αλφα. Είναι μια κατηγορία η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι λίγο πιο ευνοϊκή για τον Νίκο. Γιατί τα κορίτσια δεν έχουν πάει ακόμη στρατό. 2,50 έχεις. Να αγοράσω άλλο ένα. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Το γιώτα. Για να δούμε. Όσο να το πω. Ξέρεις και τα τρία. Ναι. Ιεραρχία, υπηρεσία, σύνορα. Ιεραρχία. Υπηρεσία και σύνορα. €200 λοιπόν θα κάνουμε εμείς, επειδή είχες το δωράκι σου και κάτι ψηλά. Θα κάνουμε 200, να πάει και το παλιάμπαλο, σου φάρισε τον Νίκο, πάμε στον επόμενο. Όχι επόμενο, τώρα έχουμε μία λεξομαχία για 200 ευρώ. Και η κατηγορία? Ξένος τραγουδιστής. Ξένος τραγουδιστής σε 3, 2, 1. Ο Νίκος πιο γρήγορος. Αλμπάνο. Ο Αλμπάνο. Βεβαίως, ο καλλιτέχνης, παλιός Ιταλός καλλιτέχνη με φοβερό μαλλί και τα λοιπά, έτσι. Θέλω να σου πω ότι πήρες άλλα 200, 200 από εδώ, 200 από εκεί. Φτάσαμε 400, δεν τρελαινόμαστε. Να σας κάνω μια ξενάγηση, παιδιά. Ποιος θέλει να πάμε μια μικρή εκδρομή, να σηκώσει το χέρι του. Μόνο ο Νίκος. Α, είπα κι εγώ. Εκδρομή! 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 Το σχολείο! Βουρόλι! Να στην εκδρομή τη σας έχω! Για ελάτε! Για περάστε! Για συνοδηγό ψάχνω να θυμούν, συνοδηγό. Και μπείτε μέσα στο Nissan Juke, βλέπετε πίσω τους παίκτες ήδη να κάνουν το test drive του στο Nissan Juke. Το μεγάλο μας δώρο, ένα αυτοκίνητο 1600 κυβικών, ένα αυτοκίνητο με ένα σχεδιασμό διαστημόπλιο με σχεδιασμό μέσα, σαν να είναι μοτοσυκλέτα τέτοιου αγωνιστικού ύφους, και φυσικά στα 1600 κυβικά. Και να πω κάτι για τα κορίτσια. Κορίτσια, 25 χρώματα, 25 χρώματα, το λιγότερο, το λιγότερο. Βάλια. Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Βάλια, δεν σε ενοχλούμε εδώ πως θα μακρυνείς. Καθίστε εκεί.
Επειδή το παιχνίδι μας σήμερα έχει μοιραστεί στους τρεις παίχτες, αλλά δεν συναρπάζει με τα ποσά που έχουν μαζευτεί, θέλω να σας πω κάτι που με έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Και αυτό είναι τι. Αυτό είναι ο δάσκαλος κουμφού που έχουμε σήμερα μαζί μας και είναι ο φίλος μου ο Νίκος, μεταξύ άλλων και κουμφού. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι σαν γονιός. Επειδή ασχολήθηκα χρόνια με τα μαχητικά σπορ κυρίως και είναι διαφορετική φιλοσοφία από τις ασιατικές τέχνες. Το κουμφού ενδείκνεται για παιδιά σε μικρές ηλικίες. Νομίζω ότι μετά από 6 όλα τα παιδιά αρχίζουν και αντιλαμβάνονται την κίνηση. Μέχρι τα 6 μπορούν να το δουν σαν παιχνίδι. Ναι, άρα μπορεί κάποιος να. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν δραστηριότητες και λίγο ξεχωριστές. Απλώς να σε ρωτήσω το δεύτερο πράγμα. Εσύ ως εκπαιδευτής κουμφού. Όταν κυκλοφόρησε η περίφημη animation σειρά, το Kung Fu Panda, υπήρξε και αύξηση των παιδιών που θέλανε να μάθουν Kung Fu. Ναι, υπήρξε. Αλήθεια. Ναι, υπήρξε. Άρα, παιδιά, είδατε ακόμα. Και μεγάλο. Όχι μόνο παιδιών. Και μεγάλων, έτσι. Και μεγάλων. Άρα, βλέπετε ότι ο κινηματογράφος βοηθά πάρα πολύ. Ενώ εγώ είμαι ο μόνος άνθρωπος που η ταινία Kung Fu Panda με επηρέασε πάρα πολύ, ως σαν τα πρωταγωνιστή, στο να τρώω εκείνα τα ειδικά. Dumplings. Τα ειδικά dumplings και τα noodles. Δεν είχα φάει μέχρι τότε ποτέ. Από τότε που βγήκε η ταινία, τρώω τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ωραία. Άλλους τους έστειλε στα γυμναστήρια. Άλλους τους έστειλε στα γυμναστήρια και άλλους τους έστειλε στα κινέζικα. Έχεις 400 ευρώ, όχι χάρη στον Βούδα, αλλά χάρη στην αξία σου, την ταχύτητά σου και τις γνώσεις σου μέχρι τώρα. Η διαφορά σου όμως είναι πολύ μικρή από τα δύο κορίτσια μας. Τίποτα 200 ευρώ από την Όλγα και 70 ευρώ παραπάνω, ακόμη επιπλέον θέλω να πω, από την Άνθη. Άρα, επόμενος γύρος με επιλογή κατηγορίας για σένα. Σημαντικό αυτό. Διάλεξε. Παιδικά παιχνίδια, Έλληνες λογοτέχνες ή δρόμους. Οδή και λεωφόρη είναι η κατηγορία μου. Παιδικά παιχνίδια. Παιδικά παιχνίδια, τώρα. Τα παιδικά παιχνίδια έρχονται στον πίνακα. Ο Νίκος θα πρέπει να μαντέψει ή να διακρίνει μέσα σε αυτές τις λέξεις δύο παιδικά παιχνίδια. Τι παιδάκια έχουμε? Δύο. Δύο παιδάκια. Άρα ξέρεις από παιδικά παιχνίδια. Σε πιστεύω απόλυτα. Είμαστε συνάδελφοι. Νικόλα μου, έλα. Ας πούμε το σίγμα. Το σίγμα για να πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε noodles. Μπράβο, σήκωσέ το. 100 ευρώ για σένα. Βεβαίως και 160 στο σύνολο. Το ταφ. Δύο εξήντα. 30 ευρώ. Το μη. 3,20. Πλάκα-πλάκα δεν είναι άσχημα για τρία γυρίσματα. Έλα. Για πάμε. 1 ευρώ. Και αυτό υπάρχει δύο φορές. 420 ευρώ, Νικόλα μου. Πολύ καλά τα πας μέχρι τώρα. Για πάμε. Και εδώ θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τον detective. Να τον βγάλουμε από τον τροχό της τύχης. Τον βγάζουμε. Και παρότι το κουνφού δεν είχε ούτε νίντζα ούτε σαμουράι, να το χρησιμοποιήσουμε ως τέτοιο, ως νίντζα για μία αποστολή. Να ανοίξει ένα από τα άδεια κουτάκια. Ποιο? Ωραία, θα ανοίξει το πρώτο γράμμα της τρίτης λέξης. Δίπλα από το ρο, λοιπόν. Της τέταρτης, συγγνώμη. Της τέταρτης. Τέταρτης εννοούσα, ναι. Αυτή τη λέξη εννοούσα, έτσι. Αυτή τη λέξη εννοούσα. Καλά που το διευκρίνησα και δεν μπερδευτήκαμε. Είναι το κάπα που υπάρχει πόσες φορές. Μία. Kung Fu Master παίζεις. 100 ευρώ. Το νι. Νι, Νικόλας. Και έχουμε 1, 2, 200 ευρώ. Δάσκαλε, κάτσε τώρα εδώ, περίμενε. Να τα πούμε όπως πρέπει. Σενσέι, εδώ τώρα έχουμε 660. Δεν είναι λίγα. Λοιπόν, θα αγοράσουμε το αλφα. 3 αλφα στα παιδικά παιχνίδια. Δύο παιδικά παιχνίδια μοιράζονται αυτόν τον γρίφο. Θα αγοράσουμε κι άλλο ένα. Μπορούμε. Το σκέφτηκες λιγάκι. Ναι. Προφανώς και μπορείς. Το έψιλον. Ναι. Πάμε καλά. Το δέλτα.
νομίζω ότι ξέρεις... Το πρώτο. Το πρώτο. Εγώ πάλι θα σου έλεγα ότι το δεύτερο είναι πιο εύκολο. Έχεις 5-60 και το δικαίωμα να παίξεις με όποιο τρόπο θέλεις εσύ. Θα παίξουμε, θα γυρίσουμε. Οχ. Μου φύγε. Στο τσακ. Πι. Πι, όπως λέμε, πω. Και το όνομα του πρωταγωνιστή του Kung Fu Panda είναι αυτό που σου στερεί 560 ευρώ. Το λέω γιατί η Ανθή πολύ σύντομα, αντιλαμβάνομαι, θα λύσει το γρίφο. Γύρισε, σε παρακαλώ, για να βάλουμε ό,τι μένει. Λάμδα. Οφείλω να ρωτήσω μόνο αν ξέρεις όλο το γρίφο ή το ένα από τα δύο παιχνίδια. Νομίζω. Νομίζεις όλο. Νομίζω πως όλο, ναι. Δεν έχεις πολλά, είναι λίγα τα μικρά τα ποσά. Λοιπόν, το θήτα. Το θήτα. Δυστυχώς. Το ζούμε πάλι το εργάκι αυτό. Πρέπει να το πω. Πάλι 50 έχεις, έτσι. Άντε, θα τα κάνω. Λοιπόν, ο μύτος της Αριάδνης και κλειδωμένος θησαυρός. Ο μύτος της Αριάδνης και κλειδωμένος θησαυρός. Για 50 που θα γίνουν 100. Και σύνολο 2-30 για την Αθήνα. 200 έχει Όλγα και 300 έχει ο Νικόλας. Ο επόμενος γύρος είναι ο πέμπτος. Ανθουλιά! Είσαι έτοιμη, σε έχει πει κανείς ποτέ Ανθουλιά? Ποτέ. Ούτε η γιαγιά σου? Ούτε η γιαγιά. Πρέπει να τα ακούς. Βεβαίως. Άλλη, δεν το ξέρεις, δεν θέλει από ευγένεια σου, να μην προσπάρει τον παρουσιαστή. Δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, άμα γατάεις από τα γρήνια θα τα ακούσω όλα αυτά. Ανθουλιά, πες τώρα πρώτη. Η κατηγορία είναι Έλληνες λογοτέχνες. Έλληνες λογοτέχνες. Εγώ ψάχνω ευκαιρία να βρω ανθρώπους που έχουν καταγωγή από την επαρχία για να θυμηθούμε λίγο την ντοπιολαλιά μας. Εμείς είμαστε καλύτερα, νομίζω, στον Εύρο. Έλα, Ανθή. Κάπα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνουμε δύο Έλληνες λογοτέχνες, έτσι. Όνομα επίθετο, όνομα επίθετο. Σίγμα. Πω. Δεν είναι κρίμα, ρε εσύ, τώρα. Κακό, κακό. Κακό δεν είναι, αλλά εντάξει, το λες μέτριο, ας πούμε. Πάμε. Πόσο ωραίο. Είμαι πολύ ωραίο. Είμαι τόσο σίγουρος ότι θα το πάρεις που θέλω να σηκώσεις τώρα τη δωροπιταγή του 900. Τώρα, μην μου φέρνεις αντίρρηση. Τώρα και σου υπόσχομαι ότι αν κάνεις λάθος, το βάλω εγώ μέσα για να μην πάτε λουμπάκο. Λέγε. Ταφ. Τη 900.gr, το e-shop, διαλέγεις έπιπλα. Τι σου λείπει περισσότερο? Λοιπόν, επειδή μετακομίζω κιόλας. Αλήθεια. Οπότε θέλω έναν καναπέ. Την καλύτερη στιγμή εμφανιστήκαμε. Μπράβο σε εμάς, σαν εκπομπή που υπάρχουμε κάθε μέρα εδώ. 7 παρά 20 κάθε μέρα μας βλέπεις. Σε περιμένει ο καναπές όταν θα λύσει το γρίφο. Και άλλα 500 έρχονται. Μετά. Τώρα τα προσπέρασες. Πι. Δεν ξέρω αν άκουσες κάτι. Από πίσω είναι οι φίλες σου. Αυτές έχουν λιποθυμήσει, έτσι. Λοιπόν, λέω να αγοράσω το όμικρον. Όμικρον. Καλή κίνηση, καλή σκέψη. Ο πρώτος έχει 1-2 όμικρον στο όνομά του. Ο δεύτερος Έλληνας που ψάχνουμε, λογοτέχνης, 1. Θα γυρίσω. 500 θα φέρεις τώρα. Θα τα φέρω τώρα. Ναι, μπράβο, μου αρέσει, αμάρτησε και ο σκύλος. Παραλίγο. 480 ευρώ μακριά. Μη. Μουσούδι. Ναι, οκ. 440. Και άλλα 40 τώρα. Λάμδα. Σίγουρα ξέρεις το πρώτο όνομα. Ναι, το πρώτο το ξέρω. Και τώρα πάμε να βρούμε και το δεύτερο σιγά σιγά. 520 ευρώ. Θα αγοράσω το Α. Το Α. Ξέρεις ότι υπάρχει στο πρώτο όνομα. Ναι, ναι, ναι. Εμφανίστηκε και στο δεύτερο 2 φορές μάλιστα. Εξαιρετικά θα έλεγα. Γάμα. Μπράβο. 520 είναι πολύ καλός γύρος για σένα, Ανθή, επιτέλους. Θα αγοράσω ένα φωνή, ένα κόμμα. Το βρίσκω λογικό. Θα αγοράσω το ΙΤΑ. Και γυρνάω. Νι. Είναι
είναι ένα σύριαλ που το βλέπω συνέχεια σήμερα. Το έκανε πριν και ο Νίκος. Το κάνει και η Ανθή. Λύνουν σχεδόν όλο το γρίφο, 90% και μετά κάνουν μια ωραία πάσα δώρο στον διπλανό τους παίχτη. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την Όλγα, η οποία δεν έχει χρήματα. Αν το λύσει θα πάρει 100, αν δεν το λύσει, καλά θα κάνει να γυρίσει, μήπως φέρει και κανένα 500. Θα γυρίσω. Βεβαίως. Εγώ δεν θα νιώσω τον ενθουσιασμό, μάλλον δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό του κοινού, αν δεν ακούσω το σωστό το γράμμα. Το ρο. Γελάς πονηρά, το ξέρεις. Το ξέρει, παιδιά! Σήκωσε, σε παρακαλώ. Η τύχη ήταν μαζί σου, αν το λύσεις, τα πήρες. Αν δεν το λύσεις, τα φωνήεντα σε περιμένουν, φαντάζομαι, εκτιμώ. Θες να θα αγοράσω ένα φωνή για να σιγουρευτώ. Να σιγουρευτείς. Το έψιλον. Έψιλον. Ωραία. Ξέρεις ότι οι επιλογές σου είναι πάντα δύο. Ναι. Θα το πω. Για 400. Γιατί η τύχη δεν με έχει βοηθήσει. Να πούμε τώρα μεταξύ μας, αν πάρει αυτά τα 400, συν 200, 6 κατοστάρικα, τσουπ, ναι. Να τον έφτασε τον Νικόλα. Έλα. Κοσμάς Πολίτης, Άγγελος Τερζάκης. Δεν πήρε το μικρό ρίσκο για το ΖΙΤΑ. Για γύρισε τώρα, σε παρακαλώ. Ήταν ένα μικρό ρίσκο για το ΖΙΤΑ, το οποίο αν το είχε πάρει θα είχε βγάλει επιπλέον 150 ευρώ και θα ήταν καλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Δεν είναι άσχημο το ποσό των 400, ναι. Οπότε αντισυγχωρημένη να είσαι σε αυτό το θέμα. Δεν θα σε μαλώσω. Δεν υπάρχει επίπληξη. Εδώ πέρα υπάρχει ο επόμενος γύρος. Αφού πήρε φούρα η Όλγα, τη σταματήσω εγώ. Ποιος είμαι εγώ να τη σταματήσω. Έχει 600 ευρώ, ενώ έχει 400 ο Νίκος. Είσαι πρώτη. Με άλλο αέρα. Πάρε αέρα πρωτοπορού. Πάρε αέρα πρωτοπορού. Ναι. Η κατηγορία που έχει απομείνει είναι οδοί και λεωφόροι. Οδοί και λεωφόροι. Λοιπόν, θα πρέπει να μου βρείτε δύο αθηναϊκούς δρόμους σε αυτές τις τέσσερις λέξεις. Ωραία. Το σίγμα. Λοιπόν, ένα σίγμα μόλις. Έλα ξανά. Δύο δρόμοι της πρωτεύουσας, παρακαλώ. Το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ. Σήκωσε το 1-1, σε παρακαλώ. Και πάμε για το επόμενο σύμφωνο για 40 ευρώ. Το ΡΟ. Το ΡΟ. Καιρό έχουμε. Είσαι στα 160, προφανώς θα γυρίσεις. €30. Το ΠΗ. 30 και 30, 60. Τώρα χάνεις τη σειρά σου, αλλά έχεις δεύτερη ευκαιρία και το εκμεταλλεύεσαι αμέσως. Α, είχε σχέδιο εσύ, ε. Το κάπα. €2,60 το σύνολο. Μια δεύτερη ευκαιρία ακόμη μπαίνει στο ταμπλό. Το λάμπτα. Ωραία. Σωστή η λογική σου, ναι. Η σκέψη σου, ο τρόπος, η στρατηγική σου, η τακτική σου. Το χ. Μπορώ να πάρω φωνή, εν. Βεβαίως. Το αλφα. Εκνευριστικό δεν είναι αυτό. Ναι, είναι. Πες το, είναι σπαστικό. Είναι. Ήξερα το αλφα και δεν είχε κανένα στον πρώτο δρόμο. Έχω και άλλη δεύτερη, και άλλη ευκαιρία, έτσι. Έχεις δεύτερη ευκαιρία. Ωραία, θα γυρίσω. Okay, ωραία. Κατάλαβα ότι παίζει με τις πιθανότητες, είναι ωραίο αυτό που κάνει. Γιατί σου λέει, ακόμα και να χάσω τη σειρά μου, μπορώ να ξαναπαίξω. Το νι. Και να αποδικαιώνεσαι για αυτή τη σκέψη σου. Τώρα δεν έχεις άλλη δεύτερη ευκαιρία. Ωραία. Θα αγοράσω ένα φωνήεν, το όμικρον. Το GPS μου λέει ότι ο πρώτος δρόμος έχει τρία όμικρον. Οι δικοί σου οι αισθητήρες τι έπιασαν. Θα ξαναγυρίσω. Το βρήκα. Όλο το κογρύφο έχεις βρει. Ναι. 140 ευρώ. Ναι, είναι πολύ λογικό αυτό που σκέφτηκε, να γυρίσει ξανά βεβαίως. Μήπως και βγάλει κανένα κατοσταρικάκι, κανένα τριάνταρι. Το γάμα. Το γάμα. Έχει βρει και τους δύο δρόμους.
να γυρίσω. Είσαι στα 170. Ναι, τώρα τι 140, ναι. Τι 170 θα μου πεις. Οχοχοχ. Το ζήτα. Το ζήτα. Είσαι πανέτοιμη. Και θα ξαναγυρίσω. Α, ναι. Ναι. 250. Ναι, ναι. Σε πάω να ξέρεις. Εγώ ναι. Συμπαθώ πολύ τους παίχτες που το πάνε μέχρι ναι. Τέλους ρισκάροντας. Μπράβο σου. Έλα. Δεν τη στόχα να πω την αλήθεια, αλλά μπράβο σου που το έκανες. Και θα πάρεις άλλα 50 ευρώ με το γράμμα. Το δέλτα. Έτσι. Ωραία. Και το λύνω. Τρία ολοστρόγγυλα ναι. Κατοστάρικα, ναι. Το πήγες μέχρι τέλους, πήρες το ρίσκο σου. Μπράβο σου, είσαι τολμηρή. Πάρε και 300 ευρώ να μάθεις να είσαι πρώτη. Ζωοδόχου πηγής, Χαριλάου Τρικούπη. Ζωοδόχου πηγής και Χαριλάου Τρικούπη. Στην επόμενη απάντηση θα έχετε 300 ευρώ. Ο προορισμός σας έχει ολοκληρωθεί. Και με τα 300 ευρώ αυτά πηγαίνει στα 900 και τώρα θα χρειαστεί να παίξουμε ακόμη μία λεξομαχία για να καθορίσουμε ποιος ξεκινά πρώτος στον 7ο γύρο. Η κατηγορία είναι έργο τέχνης. Εδώ είναι το έργο μας, Μάτι Τζοκόντα, φύγαμε. Τρία στα τρία ο Νίκος. Η δημιουργία του Αδάμ. Με δαχτυλάκι, ε. Έτσι. Δαχτυλάκι με ηλεκτρισμός εκεί. Ανάμεσα στον Θεό και τον Μιχαήλ Άγγελο. Το Μιχαήλ Άγγελο, τον Αδάμ, το έργο του Μιχαήλ Άγγελου, σου δίνει άλλα 200 ευρώ. Νίκο, με όλες ξομαχίες λύνεις. Ναι, έλατε. Κάνα γρίφο. Τώρα θα το πάμε. Τώρα στον 7ο. Τον έχουμε. Περιμένουμε, ρε, παιδιά. Νικόλα, παίζεις πρώτος, αν έρθει και η ωραία η κατηγορία, ο Νίκος θυμίζω είναι σενσέι, δεν ξέρω, σενσέι λέγεται Σίφου. 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 Είναι δυνατόν, έχω δει κουνφου πάντα 1, 2, 3 και το spin-off και δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ο Σίφου Νίκος κουνφου περιμένει μια κατηγορία ιδανική για αυτόν. Η κατηγορία είναι αντίθετα. Αντίθετα, τότε τι είναι, αντίθετα είναι το γκιν και το γιάνγκ, μόνο εκεί μπορώ να σε πετύχω. Να κάνω. Έλα, Νίκο. Πώς ξέχασα το Σίφου, όπα Σίφου Νίκο Σίφουνας. Σίφου Νας, θα γίνεις τώρα με ένα διπλό γράμμα. Και πρώτος. Το ταφ. Ένα. Δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Ο σίγμα. Αμάν, κοίτα, δεν πειράζει. Εντάξει, είναι οι επιλογές μας είναι τυχαίες. Πάντα στο ξεκίνημα, είναι πολύ λογικό. Σου βγήκε λίγο ανάποδα, δεν πειράζει. 6.620. Και μπορείς να αγοράσεις ή να γυρίσεις. Ναι, θέλω να αγοράσω το Α. Αλήθεια. Δεν έχουμε Α. Πάλι καλά που ξαναπαίζεις. Πολύ ωραία. Δεύτερη ευκαιρία. Πάλι καλά. Κάπα. Κέντημα. Ούτε. Ούτε. Τι ατυχία είναι αυτή. Ανθή, εσύ έχεις μείνει λίγο πίσω από τα παιδιά. Ναι. Ώρα να περάσεις μπροστά και εσύ, στο προσκήνιο. Σε παρακαλώ. Παιδιά, πάει για το 500. Έλα ρε παιδί μου. Κλάψ, κλάψ. Που λέγανε και τα μικρά καρεδάκια. Λίγμα. Στα κόμικ κλαπς, λίγμ και σνιφ. Και σνιφ. Και σνιφ μαζί. Αλλά επειδή είναι μόνο 20 άρικο που χάθηκε, είναι μόνο κλαπς. Εντάξει. Όλγα. Το ρο. 40 ευρώ. Έτσι και έτσι. Αντίθετα ψάχνουμε. Οπα, το έφερε. Προκάλεσε ένα μικρό εγκεφαλικό σε μια φίλη στην κερκίδα. Επίσης, οι φίλοι σας σήμερα λιποθυμάνε πάνω, να ξέρετε. Το νι. Το γράμμα μας είναι το νι, νεολαία. 500 χίλια! Μπράβο, Ρόλγα! Η κοπέλα που λιποθύμησε, τι την έχεις. Θα το πω. Η κοπέλα που λιποθύμησε, τι την έχεις. Φίλη. Φίλη σου είναι. Ναι, ναι. Πώς τη λένε. Μανουέλα. Αν δεν θυμάσαι το όνομά της. Πολύ ωραία.
Φίλοι. Θα μου λύσει το γρίφο. Μισό λεπτάκι μόνο. Θέλω να συνεφέρετε στο κοινό την Εμμανουέλα για να δει τη λύση του γρίφου. Γίνει πολλά λεφτά. Μισό λεπτάκι θα σου πω εγώ. Ναι, ναι. Ναι, είναι έτοιμη. Έχει πάρει οξυγόνο. Είναι έτοιμη. Πάμε. Ημερήσιος, νυχτερινός. Ημερήσιος και νυχτερινός. Αν είναι σωστό, παίρνεις με τη μία χιλιάρικο. 1040. Γύρισε έτσι, μπαμπαμ, δύο φορούλες. Τι έγινε, έβγαλε 1040. Και τι έπαθε, να σου πω εγώ τι έπαθε. Έφτασε στο συνολικό ποσό της τάξης των 1940 ευρώ. Είναι η Όλγα, είναι πρώτη, πάμε διαφημίσεις. Παλιά εντοπίζω λεπτομέρειες, σκουπιδάκι, τα κάτω. Έχω μάθει. Με πια. Μαγικά. Με μαγικό τρόπο. Δεν μας καταλαβαίνετε στην τηλεόραση. Κάνουμε αυτά τα μαγικά. Δηλαδή, αν με δείτε καμία μέρα να κάνω, ξέρω εγώ, κυρίες και κύριοι, εδώ που φτάσαμε, είναι επειδή το έχω δει και το σκουπίζω διακριτικά. Αυτά είναι κόλπα ζόρικα που κάνω στην Ινδία. Μην τα δοκιμάσετε σπίτι. Το μόνο που θα δοκιμάσετε είναι ένα τηλέφωνο στον τροχό της τύχης. 2-11-187-80-90. Δηλώστε συμμετοχή. Ελάτε εδώ να ζήσετε τέτοια πράγματα. Επειδή είπα το τηλέφωνο από μοναχός μου τώρα, δεν πήρα την άδεια από την παλιά, μπορεί να το έχω πει και λάθος. Το είπα καλά το τηλέφωνο. Καλά το είπες. Yes. Μπράβο, Πέτρο. Το πέτυχα. Δεν το σπάνε το πετυχαίνω εγώ, αλλά είπα να το ρίξω μία μπάσκα, δηλώστε συμμετοχή, να έρθετε εδώ να ζήσετε ωραίες στιγμές όπως ζουν σήμερα η Όλγα, ο Νίκος και η Ανθή. Αλλά τις πιο ωραίες τις ζει η Όλγα εδώ και κάνα πεντάλεπτο, διότι στο τελευταίο της γύρισμα έφερε ένα ωραίο διπλό πεντακοσάρικο και με εκείνη τη χιλιαρικούμπα τσουπ να τη κοντά στα 2000. 1.940 ευρώ. Ωραία. Νομίζεις ότι είναι πολλά, Όλγα. Τώρα το παίζω πολύ αυτό. Μπορεί να γυρίσει. Ναι, μπορεί, μπράβο. Μπορεί έτσι, να γυρίσει. Ήδη σου έχω επιβληθεί με το λεφτό. Οπότε δεν είμαι εντελώς χαρούμενη ακόμα. Γιατί έχει μέσα χιλιάρικο. Ναι, και 500. Και τζάκποτ. Ναι. Έχει. Οπότε, και μπόνους. Οπότε θα δείξει. Μπράβο. Τι φόβησα, ε. Μόνη τα είπε, μόνη τα. Τελευταίος γύρος, 8ος. Ένα μπόνους 200 ευρώ μέσα σε όλα τα καλούδια που μόλις τώρα σας είπα και κυρίως για τον Νίκο και την Ανθή το λέω που πρέπει να νιώσουν ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Η κατηγορία έρχεται τώρα και παίζει πρώτη η Ανθή, είναι η σειρά της. Η κατηγορία είναι στο αεροδρόμιο. Τι συμβαίνει στο αεροδρόμιο, ένα σωρό πράγματα. Ένα από αυτά κρύβεται στο τελευταίο και πιο σημαντικό γρίφο μας. Ανθή, Νίκο και Όλγα, καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε. Σίγμα. Σε αυτό που συμβαίνει στο αεροδρόμιο υπάρχουν 3 σίγμα, άρα 450 ευρώ με το πρώτο σου γράμμα. Το θες αυτό εκεί, το θέλεις. Λοιπόν, τώρα το θέλεις. Η αλήθεια είναι ότι το ψιλοχρειάζεσαι, γιατί είσαι τελευταία. Το ταφ. Και έτσι δεν θα μάθουμε ποτέ, ή τουλάχιστον δεν θα μάθουμε τώρα από τα χέρια της Ανθής, εάν κάτω από το θαυμαστικό υπήρχε το jackpot, το οποίο πλάκα-πλάκα το jackpot θα σε έφτανε σε απόσταση αναπνοής από την Όλγα. Το ζήτημα ήταν να ήταν 100 ευρώ ή 200, κάτι τέτοιο. Όμως τώρα όλα περνάνε στην πρωτοπόρο, την Όλγα. Το μόνο που χρειάζεσαι, Όλγα μου, είναι να γυρίζεις ποσά. Τίποτα άλλο. Και να λύσεις το γρίφο. Πάμε. Τώρα, εάν σε αυτά τα ποσά μέσα βρεις κανένα 500, δεν λέμε όχι. Το κάπα. Κάπα για 500. Πήρες το 500 σου, σήκωσε το σε παρακαλώ. Μεγαλώνει η αγωνία μας για το αν θα τα κρατήσεις, γιατί πας για μεγάλο ποσό. Ναι. Αγοράζεις ή γυρίζεις. Όχι, θα γυρίσω. Γύρισε. Δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία, στο θυμίζω, έτσι. Ναι, ναι. Το ρο. Να το, να το. Όσο γυρίζεις, υπάρχει μεγάλη αγωνία, γιατί ρισκάρεις. Και τώρα ο Νίκος μπορεί να πάρει όλο το παιχνίδι στα χέρια του με ένα γύρισμα. Δεν είναι αυτό το γύρισμα. Το πι. Πι. Ανθή, έχεις 450. Μάλιστα. Έχεις κάνει την αρχή. Ολοκλήρωσε. Γυρίζω. Πάμε. Είναι 80, σε ακούμε.
Μη. Μη. Είναι διπλό. Είναι 610 ευρώ που σε ανεβάζουν στα 1040. Αν φέρεις χιλιάρικο, είσαι πρώτη. Όχι. Λάμδα. Και εδώ το μεγάλο αβαντάζ πλέον είναι στην Όλγα. Όλγα, έχεις 500 ευρώ για να διαχειριστείς το παιχνίδι από εδώ και πέρα. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και στο γιαούρτι. Το καταλαβαίνω και είναι και λογικό. Πάμε. Το όμικρον. Όμικρον. Μπράβο σου. 400 ευρώ. Σύνολο 2.540 να τελειώσει το παιχνίδι τώρα. Τελειώνει τώρα. Δεν το ξέρω. Εντάξει, προφανώς. Θα γυρίσω. Γυρίζεις. Μπράβο σου, είναι δώρο. Το νι. Νι. Σήκωσε και το δωράκι αυτό. Το ποσό σου μεγαλώνει κατά 320 ευρώ. Θα πω ένα φωνήεν, το α. Καθοριστικό, για να δούμε. Εγώ το λέω καθοριστικό. Μου έχεις λύσει και πιο δύσκολα. Αλλά εδώ δυσκολεύεσαι. Το δεύτερο το ξέρω. Οκ. 6-20. Δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να αποκαλύψω το οτιδήποτε. Θα γυρίσω. Έλα. Ρισκάρι. Και τη σκαπουλάρι. Το φι. Το βρήκα. Το είπες στην τύχη το φι. Όχι, το σκέφτηκα την ώρα που το γύρισα. Άρα ξέρεις το γρίφο. Ναι. Άρα είσαι νικήτρια. Άρα πας τελικό. Άρα παίρνεις σχεδόν 3.000. Τα λέω καλά. Ναι. Ξεφούρνησε το τώρα, δυνατά. Ανεφοδιασμός καυσίμων. Κοντά 3.000 για την νικήτρια. Τσεπάτα, τσεπάτα, παρακάτω ψηλά, τσεπάτα. Είναι πολύ λογικό να κοιτάει πίσω τους φίλους της. Της ανακοίνωσα μια λιποθυμία πριν που είχε μόνο 1.000 ευρώ. Φανταστείτε τώρα στα 3.000. Πρέπει να φέρουμε λίγο εθέρα, κάτι να συνεφέρουμε τη φιλενάδα σου. Χαιρετούμε τον Σύφου. Νικόλα μου, χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά εδώ πετύχαμε μια παίχτρια πάρα πολύ δυνατή, πολύ ικανή, αρκετά τυχερή, που δικαίως είναι στο τελικό. Ανθίμου, ατύχησε. Η μόνη παίχτρια που σήμερα έφερε χρεοκοπία. Μπράβο γι' αυτό. Οι υπόλοιποι δεν φέρανε ταινία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και τώρα δείξε μου, σε παρακαλώ, έλα εδώ, Όλγα μου, γιατί πρέπει να ζητάμε τώρα τη βοήθεια του Νίκου. Το κουνφού είναι μια τέχνη που έχει πολύ αυτοσυγκέντρωση. Ναι. Να μας δείξει ο Νίκος με το σωστό τρόπο όπως είναι, να το κάνουμε όλοι, να προσεγγιθούμε μέσα μας, για να μπορέσει η Όλγα να φέρει το αυτοκίνητο στον τελευταίο γύρο. Πάμε, δείχνουμε τον τρόπο. Τα χέρια μας είναι έτσι, εδώ. Μπράβο. Παρακαλώ να κλείσει η μουσική, γιατί συγκεντρωνόμαστε τώρα. Πολύ ωραίο. Πας και μάντρα, εσύ, το πας καλά. Βλέπω λάστιχο από καινούργιο αυτοκίνητο. Μπίζει καψαρίο. Πάμε. Τελικώς, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι σε αυτόν την Όλγα, γιατί έχει κερδίσει ήδη. Έχει κερδίσει δύο δώρο επιταγές για σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Θα πηγαίνω εσύ από εδώ και πέρα. Πηγαίνεις μια φορά από εδώ και πέρα θα πηγαίνω. Πιο συχνά. Έπιπλα. Ναι. 900. Και κάτι που έχεις ξεχάσει. Παλαντέρ. Γάτα είναι. Δεν ξεχνάει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τόσες πιθανότητες να λύσουμε τον γρίφο, όπως ήταν και οι μεγάλες πιθανότητες σου να κερδίσεις το παιχνίδι. Όλγα, σε πάει καλά. Θέλω αυτή η τύχη σου να συνεχιστεί για τα επόμενα δύο λεπτά. Το νούμερο 12. Δώστε μου, σε παρακαλώ. Αν ρίξει αυτό εδώ, το 13 ξεφύτρωσε, λες να σημαίνει κάτι. Εμείς ήρθαμε στο 12. Ελπίζω το 12 να είναι αυτό που... Κι εγώ. Κι εγώ. Είμαστε ήδη πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου να βγάλουμε κι άλλα χρήματα ή γιατί όχι κι άλλα κυβικά. 1600. Η κατηγορία είναι επάγγελμα. Από ό,τι ακούσαμε, επάγγελμα. Ένα επάγγελμα. 10 γράμματα. Πρώτα τα 5 δικά μας.
Χωρίς αλφα, χωρίς πι και χωρίς λάμδα. Ωραία. Πέντε δικά σου. Θα πω το γιώτα. Το φωνή είναι το γιώτα. Θέλω τέσσερα σύμφωνα. Το ρο, το κάπα. Αλλά δύο σύμφωνα. Το νι και το μη. Πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα πέντε γράμματα από την φιναλίστ μας. Μακάρι να τα βρούμε όλα. Ρο, κάπα, νι. Μπράβο σου. Το μη δεν υπάρχει από αυτά που ζήτησες. Πάμε. Τουριστικό συνοδός. Πανεύκολο. Μπράβο για τις επιλογές σου. Μπράβο, 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 μπράβο. Αν και τώρα που τα βλέπω, φιλενάδα, εάν είχες πει το όμικρον, και εδώ θα το διάβαζες. Άμα είχα πει το άμα δεν είχα πει το γιώτα... Νομίζω ότι με τη λέξη συνοδός και το τουρισμός θα ήσουν πολύ άνετη. Λοιπόν, είναι μεγάλη νικήτρια. Και έχω την Όλγα με 3.000 παρακάτι ψηλά ήδη στην τσέπη. Πού είναι, σε ποια τσέπη τα έχεις βάλει? Εδώ. Έχεις χώρα από την άλλη? Έχω, έχω. Έχεις, ε? Ναι. Ωραία. Η άλλη τσέπη είναι πολύ στενή και δεν χωράει η κλειδιά αυτοκίνητου. Οπότε, αν χρειαστεί, θα τα βάλεις κατευθείαν, θα μάξεις και θα φύγεις, εντάξει. Mm-hmm. Έχεις δίπλωμα μαζί σου? Έχω, έχω. Μπράβο, μπράβο. Αλλά και αυτό να μην είναι. 3.000 για αρχή. Ναι. Τι να πειράξει? Δεν πειράζει. Που έβγαλες 3.000 και άλλα 5.000 ευρώ, παρακαλώ, παρά 130 το χέρι ζεστά. Μπράβο μου. Μπράβο σου. Τι μπράβο μου, δεν έκανα τίποτα εγώ. Σε ψύχωσα. Άρα τι μπράβο μου, θα πάρω τίποτα κι εγώ. Μπράβο, μπράβο. Παιδιά είναι πάρα πολύ καλή. Έλυσες περισσότερους γρίφους, ήταν πιο τυχεροί, ήταν πιο ικανοί, ήταν πιο ψύχρεμοι. Είναι η νικήτρια πέρος πέρα δίκαια με 5.000 ζεστά, γιατί όποιος γυρίζει... Κερδίζει.